πρόκειται για την ανάσχεση της ακρίβειας, είναι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη τροφίμων. Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό σε κάποια από αυτά, να σας πω ενδεικτικά, ένα λίτρο γάλα γνωστής ετικέτας, αν ο ΦΠΑ πέσει από το 13 στο 6, το όφελος είναι κοντά στα 8 λεπτά. Ένα πακέτο μακαρόνια στα 4,9 λεπτά. Μήπως έχουν τελικά βάση οι επικρίσεις που δέχεστε για το μέτρο, ότι είναι αναποτελεσματικό, καθώς αυτές οι μειώσεις δεν είναι ιδιαίτερα ορατές και μπορεί να χαθούν και μέχρι το ράφι. Και επειδή επικαλείστε και το παράδειγμα της Ισπανίας, που έχει κάνει κάτι ανάλογο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει και έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις, τουλάχιστον 30% σε βασικά είδη. Και όπως γράφουν και τα μέσα τα ισπανικά, οι μεσάζοντες κάνουν πάρτι γιατί έχουν εκμεταλλευτεί τη μείωση του ΦΠΑ. Κύριε Σαββοπούλου, είναι πολύ δύσκολο κανείς να προσπαθήσει να υπερασπιστεί ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να έχει καμία λογική. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου όλου, που ένα από τα μέτρα, ένα, όχι το μοναδικό, για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης ήταν η μείωση του ΦΠΑ, δεν ξέρανε τι κάνανε. Αναφέρεστε στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες της Ευρωζώνης που είχε από το χαμηλότερο πληθωρισμό του 2022. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι σοβαροί στην αγορά, ώστε να μην απορροφηθεί η μείωση του ΦΠΑ. Αυτονόητο είναι αυτό ότι πρέπει να συμβεί. Αλλά εγώ θέλω έτσι να απευθυνθώ στην κοινή λογική. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, είτε έχει θεσπίσει, είτε έχει διατηρήσει χαμηλό ΦΠΑ σε μια σειρά από κλάδους που τον βρήκε από εμάς, είναι το θέσπισε ο ίδιος. Στην οικοδομή θέσπισε χαμηλό ΦΠΑ. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε για να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητά της, να πέσουν οι τιμές? Στο τουριστικό πακέτο έχουμε χαμηλό ΦΠΑ. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι πιο ανταγωνιστικό το τουριστικό πακέτο με χαμηλό ΦΠΑ? Είναι έτσι, να το αυξήσει. Στις μεταφορές, στα αγροτικά μηχανήματα, στα ιατρικά είδη, στον κινηματογράφο. Άρα λοιπόν, εδώ μην προσπαθούμε να συγκρουστούμε με την κοινή λογική. Είναι απολύτως λογικό, φυσιολογικό, να πέσουν οι τιμές με τη μείωση του ΦΠΑ. Και μιας και αναφερθήκατε στο γάλα, εμείς έχουμε πει, σε είδη άμεσης ανάγκης θα θεσμοθετήσουμε μηδενικό ΦΠΑ. Ψωμί, γάλα, παιδικές τροφές. Και βεβαίως, ουσιαστικούς ελέγχους, όχι μαϊμού ελέγχους που διαξαγάγει ο Υπουργός Αναπτύξεως, ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, προκειμένου αυτή η μείωση να περάσει στον καταναλωτή. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιάννη Τσακ.